Έχει τελειώσει, συμπολίτες και συμπολίτες, η περίοδος των όχι. Και αν βρίσκεται αυτή η κυβέρνηση σήμερα στην εξουσία της Ελλάδας, βρίσκεται ακριβώς γιατί κάποιοι άνθρωποι τολμήσαμε να σταματήσουμε τα όχι και να πούμε κάποιες θετικές λύσεις για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Γιατί όλα αυτά τα όχι που λέγαμε τόσα χρόνια τα εκμεταλλεύονταν κάποιοι άλλοι για να κερδοσκοπούν. Και φτάσαμε τη χώρα μας στα βράχια. Και εδώ βλέπω λοιπόν δυστυχώς ότι ήδη οι δημότες που μίλησαν είπανε πολύ σωστά να μην πάρει τα σκουπίδια του στο Λεβίδι. Πολύ σωστά, εγώ είμαι μαζί σας. Και εγώ είμαι Λεβιώτης, το ίδιο θα έλεγα. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ δεν πετάω σκουπίδια σπίτι μου. Έχω μάθει τα παιδιά μου και δεν πετάω σκουπίδια. Τα σκουπίδια του σπιτιού μου είναι μηδέν σχεδόν. Μηδέν. Και είμαστε πέντε άτομα οικογένεια. Πετάω λιγότερο από 10-20 γραμμάρια τη μέρα. Και αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας σπίτι του με δυτικό κόστος. Όταν λοιπόν εγώ δημιουργώ ένα πρόβλημα, γιατί αδιαφορώ, ως πολίτης αδιαφορώ, δύο τι να υπάρχουν. Είτε θα τα φορτωθεί κάποιο Λεβίδι ή κάποιο Μεγαβούνι ή κάποιο άλλο μέρος, γιατί ή θα τα φορτωθώ εγώ στην πόλη μου στο παθέντη σε σήμερα εδώ, είτε θα πληρώσω κάποια τέρνα. Κάποιος άλλος να περιμένει στη γωνία και να κερδοσκοπήσει. Μην μου λέτε λοιπόν εμένα αυτή τη στιγμή δήμαρχε να είσαι ενάντια σε συμφέροντα. Πρώτα απ' όλα είσαστε στις ενάντια σε συμφέροντα. Είσαστε υπέρ των δικών σας συμφερόντων. Ή περιμένετε να έρθει μια κία. Αυτό μου ζητάτε. Να βγάλω μια κία, ένα αποφασίζομαι και διατάζομαι και να τα πάω κάπου. Κάπου αλλού δηλαδή. Να τα πάω. Εγώ ήρθα εδώ πέρα με μια συνένεση. Και ζήτησα από τους δημάρχους στην προηγούμενη αίθουσα και εδώ θα μείνουμε μόνοι μας μετά και θα το συζητήσουμε. Δήμαρχοι, προσωρινά. Εάν πούμε ότι από αύριο οι πολίτες πάγουν να πετάνε σκουπίδια εδώ πέρα και προσπαθούν να το ελαχιστοποιήσουν το πρόβλημα. Γιατί από εκεί ξεκινάει. Για να μην το ξαναπούμε προσάρμοση μετά από δύο μήνες. Περιμένω από τους δημότες, και εγώ θα πω μέσα να συζητήσω με τους δημάρχους, όχι ότι δεν πρέπει να πάνε εκεί, πού προτείνεται να πάνε και το έχετε συζητήσει και έχετε συνενέσει προσωρινά αυτά τα σκουπίδια τώρα, τις επόμενες 10 μέρες. Δεύτερον, να παρακαλώ και το είπα και στην τηλεόραση, μπορεί να το καταλάβουν δημότες. Μπορεί να συμφωνήσει ο Δήμαρχος να μην κατεβάζεται τώρα που είναι ακόμα και δροσιά οργανικά μαζί με τα άλλα. Να τα κατεβάζεται σε μια διαφορετικού χρώματος σακούλα τις επόμενες μέρες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν δεν κατεβαίνουν τα οργανικά, όλα τα άλλα είναι συζητήσιμα για πολλές περιοχές Ελλάδας. Εκείνο που δημιουργεί την τοξική βόμβα το ανακατεύονται. Κρατήστε λοιπόν σε μια άλλη σακούλα τα οργανικά. Το αμυγές κομπόστ που μπορεί να γίνει χώμα και μπορεί να πάει οπουδήποτε χωρίς ιδιαίτερες αναδιοδοτήσεις. Κρατήστε τα, γιατί νομίζω ότι αν το κάνατε αυτό και είχε αυτή τη στιγμή ο Δήμος μερικές εκατοντάδες τόνους το μήνα μόνο οργανικά και παρακαλούσε οποιαδήποτε περιοχή, σε παρακαλώ, μπορώ να τα πετάξω εδώ να γίνουν χώμα. Θα τα δεχόντουσα, οποιοδήποτε, γιατί δεν το δεχτεί χώμα. Άρα λοιπόν, για να καταλήξω, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα, εκτός ίσως από το Υπουργείο Εσωτερικών και μόνο λόγω της πραγματικά σκανδαλώδους παρελκυστικής συμπεριφοράς της περιφέρειας, νομίζω ότι υπάρχει μια δικαιοδοσία στο Υπουργείο Εσωτερικών, όχι στο Υπουργείο, να μπορεί να είναι σκανδαλώδους, θα το έλεγα. Είναι σκανδαλώδης η παρελκυστική συμπεριφορά όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι. Και το λέω με όλο το νόμα της λέξης. Δεν μας εξέλεξε ο ελληνικός λαός για αποφασίζουμε και διατάζουμε. Άρα λοιπόν ή εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου, σε λειτουργούντες που ούτως ή άλλως πληρώνουν τα πρόστιμα, χαδά, με συνένεση των εκεί δημάρχων, είτε σε κάποιους άλλους σκητάλων περιφερειών με τη συνένεση αυτών των περιφερειών, που να τη συζητήσετε να μας την πείτε, αν υπάρχει. Εάν υπάρχει τέτοια συνένεση, εσείς που τη ξέρετε, πέστε και σε εμάς να το νομοθετήσουμε αύριο το πρωί. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί για όλη αυτή τη διαδικασία και πόσο θα χρειαστεί το Υπουργείο, η κυβέρνηση να το πω έτσι, να μπορέσει να δώσει μια τελική λύση. Ένα χρόνο, 6 μήνες. Για πόσο το προσδιορίζετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι δεν με ακούσατε καλά. Λύση, ρηγορησία παρακαλώ. Έγινα σαφέστατος, μάλλον ήταν δυσάρεστο αυτό που είπα και δεν θελήσατε να το ακούσετε. Υπάρχουν δύο λύσεις. Όποια διαλέξετε εσείς οι πολίτες, εμείς θα την υποστηρίξουμε. Η μία λύση
είναι να μην παράγεται σύγκρουση τα απορρίμματα σε αυτές τις ποσότητες. Είναι επιλογή των δημοτών. Και εκεί πέρα έχουμε όλη την τεχνογνωσία να την προμηθεύσουμε. Η άλλη λύση είναι να επιλέξετε για αυτό το σύμμικτο, το απαράδεκτο πράγμα που παράγεται με εψιλόν και όχι παράγεται με αλφαγιώτα, δεν το παράγει κάποια κακοδημονία, εμείς το παράγουμε ως δημότες και ως πολίτες, να πληρώσετε με εψιλόν πάλι το λέω, για να το διαχειριστεί κάποιος μεγαλοεργολάβος. Άρα ο σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν είναι ένας μαγικός σχεδιασμός που θα έρθει δωρεάν. Θα σας πάρει τα δικά σας απορρίμματα και θα τα εξαγγελώσει. Αυτό δεν υπάρχει.